Καλησπέρα φίλοι μου. 26 Μαΐου 2018. Θέλω να μιλήσω για την βία. Επειδή πιστεύω ότι υπάρχει καλή βία και κακή βία. Προσωπικός, ένας λόγος που είμαι κατά του προπυλακισμού οποιοδήποτε προσώπου και δημοσίου προσώπου, πέραν του ότι είναι ένδειξη ότι η κοινωνία μας αποκτηνώνεται και καταραίει όταν μέλη της χτυπούν οποιονδήποτε και πόσο μάλλον έναν ηλικιωμένο είναι ότι δίνεται βήμα στον κάθε πολιτικάντη αλλά και σε κάθε βραδίνουν να αποκτήσει ψευδεπίγραφο κύρος αναγγέλλοντας με στεντόρια φωνή σε τηλεοπτικά παράθυρα κοινότοπες πλέον φράσεις όπως «Καταδικάζω την βία από όπου και αν προέρχεται». Ή η βία είναι φασισμός. Δεν υπάρχει χρήσιμη βία. Και κάθε σχήμα ξυλινού λόγου που λειτουργεί ως φήμοτρον κάθε αντίστασης. Κατά της πραγματικής βίας που υφίσταται μια κοινωνία ή ένα έθνος. Στην περίπτωση πολλών πολιτικών που προπυλακίζονται, ενίοτε οι ίδιοι είναι η ηθική αυτούργη της χειροδικίας που προκαλούν οι δηλώσεις αυτών όπως συνέβη και πρόσφατα εν Θεσσαλονίκη. Αλλά όπως και να έχει, η χειροδικία μετατρέπει το θύμα σε μάρτυρα, ανεβάζοντάς του και τα ποσοστά δημοφιλίας, ασχέτως αν ως άνθρωπος μπορεί να είναι το χείριστο είδος στην πολιτική ζωή του τόπου και ας κατάγεται από ιστορική ή ηρωική οικογένεια. Εξάλλου, τα πεπραγμένα του παππού δεν αντικατοπρίζουν πάντοτε τα τεκτενόμενα του εγγονού. Με αυτό κατά νου, τις προάλλες, έκανα μνήα στον εθνικό μας ύμνο, όπου η λέξη «δία» στο «σε γνωρίζω από την όψη που με βία και όχι βιά» μετρά την γη, είναι αρικτός συνειφασμένη με την έννοια της ελευθερίας. Αλλά και απαραίτητο όπλο όταν επιβάλλεται από την συλλογική συνείδηση ενός έθνους, ως γενεσιουργός δύναμης κάθε μεγάλης αλλαγής. Αναφερόμενο στην λέξη βία, όπω λειτουργεί εντό του εθνικού μα ύμνου, αρκετοί αναδιόμενοι από την μνημοκτόνο παιδεία των τελευταίων 40 ετών, γιατί οι περισσότεροι γεννηθέντε τη δεκαετία 70 και έπειτα, έσπευσαν να με διορθώσουν, διατηνόμενοι ότι κατά τους λεξικογράφους, αλλά και κατά την διδαχή του στο σχολείο, ο Διονύσιος Σολωμός δεν εννοεί βία, αλλά βιασύνη, επειδή η λέξη τονίζεται στο α ως βιά. Μα τον ισμό σκέφτηκα αλλάζει σε πολλέ λέξει εντό τη δημοτική, όπω το σχολείο αντί το σχολείο. Θερυπίν. Αλλά και μικρό, επειδή τυχάνει να είμαι κάποια ηλικία, τη δεκαετία του 60, θυμάμαι ότι όλοι μα τραγουδούσαμε τον εθνικό ύμνο τονίζοντα το Ι και με βία μετράει την γη. Και η φαντασία μου, μη δυνάμενη να φιλοξενήσει την εικόνα μια μάχημη ελευθερία, να βιάζεται για κάποιο ραντεβού, κρατώντα ένα σπαθί με κόψη τρομερή, αποφάσισα να διεξάγω την δική μου έρευνα, η οποία πιστεύω ρίχνει φως σε στρεβλώσεις, τόσο στον τρόπο που διδάσκονται οι ελληνοπαίδες τα τελευταία χρόνια την ιστορία τους, όσο και στην ίδια την βία που υφίσταται η γλώσσα και η ιστορία μας, πόσο μάλλον ο λαός μας, με θύμα την συλλογική εθνική μας μνήμη, άνευ της οποίας οδηγούμεθα σε λαθασμένες επιλογές πολιτικών ανδρών, σπιθαμιαίων αναστημάτων να γυθούν τη χώρα μα. Ε, όλα τελικά είναι μνήμη, όπω έχω προειπεί. Κατόπιν αυτή τη αναζητήσεω, διαπίστωσα ότι η λεξικογραφία αυθερέτω παραποιεί την έννοια του συγκεκριμένου στίχου του εθνικού μα ύμνου. Ο οποίο, αν μελετήσουμε τι πηγές στην πραγματικότητα μα λέγει ξεκάθαρα ότι η θεά ελευθερία που στέκεται με το σπαθί και την φοβερή του κόψη είναι έτοιμη να ασκήσει βία, να παλέψει ώστε να ελευθερώσει το έθνος από οποιαδήποτε δεσμά, τυραννίας. Και η βία διαγράφεται στην όψη αυτή τη θεά που με βιά μετράει την γη. Εδώ λοιπόν όχι μόνο θέλω να αποκαλύψω την λεξικογραφική αυτή αυτερεσία με αποδείξεις, αλλά θα εστιάσω και στην μυθοφιλοσοφική προσέγγιση της βίας αυτή καθ' αυτής, που όχι μόνο λειτουργεί ω αναπόσπαστο και πολύτιμο κομμάτι του κάθε πολιτισμού, αλλά και ω γεννησιουργό, όπω προείπα, δύναμη που δικαιώνει τον Ηράκλειτο, που παρατήρησε ότι πόλεμο πατήρ πάντων, και αλληγορικό και κυριολεκτικό. Α ανατέξουμε στην ιστορία. Από τι βίαιε συγκρούσει των Ελλήνων με του ανέκαψε η Αθήνα και έκτισε τον Παρθενώνα τη, με τα του πολέμου. Το πρώτο λογοτεχνικό αριστούργημα του δυτικού πολιτισμού, η Ιλιάδα μας, εμπνεύστηκε από την βία του πολέμου μεταξύ Ελλήνων και Τρώων. Και το πιο οξύμορον, ακόμη και η θρησκεία της αγάπης, ο χριστιανισμός, απέτησε βία δια της σταυρώσεως του Χριστού, ώστε να ολοκληρωθούν οι προφητείες που θα τον έχριζαν σωτήρα, για να εγκαθιδρυθεί αυτή η θρησκεία και χωρίς να αναφερθώ στις βίαιες διώξει των μη χριστιανών που ακολούθησαν από τους ίδιους τους χριστιανούς με την ελληνίδα φιλόσοφο Ιπατία ο κορυφαίο θύμα αυτών. Η τεχνολογία η ίδια που επενδύθηκε στην βία δια της ατομικής βόμβας εδώ και όθηση στην τεχνολογία που σήμερα σώζει ζωές αλλά και αυτή που με καθιστά ικανό να σας μιλάω μέσα από αυτό το τηλέφωνο. Και για να τελεσιδικήσει το θέμα με το τι εννοούσε ο Σολωμός, έρχεται να ενισχύσει την θέση μου η ίδια ελληνική μυθολογία. Η οποία, όπω επανειλημμένω έχω τονίσει, είναι προσωποποιημένη επιστήμη ενιών, όπως και ο εθνικό μας ύμνο εξάλλου. Οι Έλληνε, προγονεί μα, προσωποποίησαν την βία ω θεότητα που μαζί με τα αδέρφια τη κράτο, ζήλος και νίκη αναφέρονται από τον Ισίωδο στην θεογονία του ω τέκνα τη Στιγό, εκεί που αρχίζονται οι Θεοί, στα μαύρα νερά τη Στίγα, και του Τιτάνα Πάλαντα, από το Πάλο, κραδένο. Η συγγένεια των τεσσάρων αυτών στοιχείων δεικνύει ότι η ισχύ στο όνομα του κράτου, η σφοδρή επιθυμία στο όνομα του Ζήλου και ο εξαναγκασμό στο όνομα τη Βία είναι αρρήκτω συνδεδεμένα με την αδελφή τους την νίκη. Η σοφή αυτή προσωποποίηση ξεκαθαρίζει ότι άνευ βίας, έστω και μετέωρη απειλούσα, δεν υπάρχει η κρατεά νίκη που επιθυμεί αυτός που θέλει να κυριαρχήσει επί μίας δυσάριστης καταστάσεως. Κατά τον μύθο, η βία και τα αδέρφια της ήσαν μόνιμοι συνοδοί του Θεού των Θεών, του ίδιου του Διός. Ακόμη και εν καιρό ειρήνης, την τιμή αυτή απέκτησαν αφότου είχαν πολεμήσει στο πλευρό του κατά την Τιτανομαχία. Και αυτό δηλώνει ότι το μαχητικό πνεύμα πρόθυμο να ασκήσει βία συνοδεύει κάθε εξουσία, όπω το όπλο συνοδεύει τον αστιφύλακα. Και μάλιστα ο ίδιο ο Εσχήλο στην τραγωδία του, προμηθεύ δεσμό τη, παρουσιάζει την βία και το κράτο ω υπηρέτε και πιστού εκτελεστέ του Διό, να βοηθούν τον ύφεστο να δέσει τον προμηθέα στα βράχια του Καυκάσου. Και πραγματικά, πόσο διαχρονικό μπορεί να είναι ο σχήλο, όταν επαληθεύεται κάθε φορά που το κράτο ασκεί βία για να καταστήλει κάθε αντίσταση, όπω τελευταία που χρησιμοποιεί τα ΜΑΤ κατά τι δημοπρασίε περιουσιών φτωχοποιημένων Ελλήνων. Οι πρόγονοι μα μεγαλούργησαν πολιτισμικό και επιστημονικό και χάρισαν το ηρωικό του κύρο μέσα από την βία. Και γι' αυτό έω τι μέρε μα, η Ιφίλιο ολόκληρη όταν φέρει κατά νου την αρχαία Ελλάδα, πριν ακόμη και από τους φιλοσόφους ημών, φέρει την εικόνα των Ελλήνων οπλητών να σχηματίζουν φάλαγγες κατά κάθε βαρβάρου επιδρομέως. Εδώ ακόμη και το Χόλιγουντ αποκομίζει κέρδη από τις φάλαγγες των Σπαρτιατών μας. Και η φάλαγγα τότε κέρδιζε επειδή είχε πειθαρχία στον συνασπισμό της και κυρίως είχε μόχλευση. Οι οπλίτες που την συγκροτούσαν Πατούσαν δυνατά στην γη τους με δυνατά γυμνασμένα πόδια που θα έσπρωχναν και θα διέλυαν τα τάγματα α, των βαρβάρων που επιβουλεύοντο την ιερή τους γη. Και γι' αυτό αν παρατηρήσετε στα γράμματα των κούρων η μυρή είναι ιδιαιτέρως της ανάλογα μεγαλύτερη από το υπόλοιπο κορμή. Ήταν πολύ σημαντική η όθηση Βεβαίω πατούσαν και στα ιερά και στα όσια τους. Και στην έννοια ότι, ότι ήταν αυτόχθονες της πατρίδος που θα για την οποία θα έπεφταν στη μάχη. Ωστόσο, το αρχαϊκό μηδίαμα σε αυτό το, στην αρχαϊκή εποχή, στα γάμα των Κούρων, δηλώνει ότι αυτοί οι οπλίτε έπεσαν μαχόμενοι και τώρα η ψυχή του απολαμβάνει την ειρήνη στα ηλίσια παιδεία. Όμω, θλιβερή είναι μια αλήθεια που επεσήμανε ο ορκισμένο εχθρό τη επανασύσταση του νεοελληνικού μα έθνου. Ο βυζαντινολόγο Τζέικομπ Φάλμεραερ, αν τον έχετε ακουστό ο οποίος στα βιβλία του «Ιστορία της Χερσονήσου της Πελοποννήσου κατά τους Μεσονικούς χρόνους και περί της καταγωγής των σημερινών Ελλήνων που γράφτηκαν την δεκαετία του 1830 υποστήριξε ότι οι Έλληνες εξαφανίστηκαν από προσώπου γης όταν απόλεσαν την τέχνη του σπαθιού, δηλαδή της βίας και για να αποφύγουν την στράτευση κλείστηκαν στα μοναστήρια κατά τα Βυζαντινά έτη ενώ χρησιμοποιήθηκαν ξένοι μισθοφόροι για να φυλάτουν τα σύνορα της αυτοκρατορίας. Και αυτό ως συνέπεια επέτρεψε την αθρώα εισβολή και έλευση βάρβαρων φυλών να εγκατασταθούν στον ελληνικό χώρο. Με λυπή που διαπιστώνω ότι κάλεστα θα μπορούσε να μιλάει για εμά την σήμερον ημέρα. Τα σημερινά μοναστήρια, φίλοι μου, είναι τα πανεπιστήμια του εσωτερικού και του εξωτερικού και ο δημόσιος τομέας. Ενώ οι μοναχοί είναι οι αιώνιοι φοιτητέ, οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι ψάσπιδε που εγκαταλείπουν την χώρα στι ορέξει των εχθρών εν καιρό πολέμου. Και έχουμε πόλεμο, όπω έχω ξαναπεί. Οι εσωτερικοί και οι εξωτερικοί εχθροί, αντί να στοχεύουν στον φυσικό θάνατο των εναπομεινάντων ε, βληθέντων, εμά, τώρα και 40 χρόνια στοχεύουν στον πνευματικό μα θάνατο, αναθεωρώντα την ελληνική γλώσσα την διδαχή τη ιστορία στα σχολεία μα, αλλοιώνοντα και τον ίδιο τον εθνικό μα ύμνο. Βλέπετε, είμαστε περισσότερο πολύτιμοι ω λοβοτομημένοι, ζωντανοί, από ότι νεκροί. Επειδή έτσι θα στηρίξουμε για πάντα την εξουσία του επιτιθέμενου, τοποθετώντα μπουτάριδε παντού. Ωστόσο, του επιτιθέμενου, εμεί του φτιάξαμε. Δεν μα φταίνε αυτοί. Και εφόσον σήμερα η βία έχει αλλάξει όψη, δεν είναι πλέον με τα όπλα, οι προπυλακισμοί σε προδότε είναι ανούσιοι. Και αυτό επειδή πρωτίστω πρέπει να ασκήσουμε βία στου εαυτού μα, ώστε να ξυπνήσουμε. Εάν δεν επιστρέψουν τα σπουδαγμένα μα νιάτα στην χώρα μα, αν δεν πάρουμε τι δουλειέ των λαθρομεταναστών στα χέρια μα, αν δεν πάρουμε α, τη γη μα πίσω, αν δεν αποκεντρωθούμε από τι μεγαλοπόλει μα και αν δεν ξαναπατήσουμε στην ίδια την άρουρα γη, έστω και ξυπόλοιτοι, επειδή πολύ ξυπόλοιτοι θα μείνουμε, και κυρίω αν δεν επικεντρωθούμε στην πρωτογενή μα παραγωγή για να αποκτήσουμε κάποια στιγμή δική μα ισχύ, ίσω και νομισματική, απλώ θα παραμείνουμε ζωντανοί νεκροί. Και αυτή η βία, φίλοι μου, ουδέποτε θέλει προκύψει εκ τη πολιτική βούληση, διότι το σύστημα του κρατάει στην επιφάνεια. Τους βουλευτές μόνο εκ της λαϊκής. Ακούγουμε ο πιστοδρομικός. Μα φυσικά. Είμαι. Είμαστε ο μόνος λαός που για να πάει μπροστά πρέπει να κάνουμε χιλιάδες βήματα πίσω για να πατήσουμε εκεί από όπου μας σήκωσαν οι ευρωπαϊκές επιδοτήσεις που μας κατέστρεψαν και ο κάλπικος τρόπος ζωής που προωθήθηκε μέσα από τα συστημικά μέσα μαζικής ενημέρωσης τώρα και 40 χρόνια. Θα έχουμε όμως ένα πλεονέκτημα διαθέτουμε τόσου εξειδικευμένου, σπουδαγμένου στο εξωτερικό, που αν του έχει μείνει κάποια ελληνικότητα, μιας και του σπουδάσαμε εμεί οι ίδιοι, αν επιστρέψουμε, αν τους δώσουμε κίνητρα για την επιστροφή του, δεν υπάρχει όριο στο τι μπορούμε να καταφέρουμε ενωμένοι κάτω από ένα κοινό όραμα. Επειδή το όραμα είναι αυτό τελικά που κινεί τη φαντασία και την πράξη. Και αυτά σας τα λέγει κάποιος που προ πολλά χρόνια άφησε ένα πολλά υποσχόμενο μέλλον στο εξωτερικό και που επέστρεψε απένταρο χειροτερευτικά στην γενέτειρά του, όπου δημιούργησε στον ιδιωτικό τομέα προσφέροντα και θέσει εργασία στην χώρα του. Και θα ήθελα να κλείσω με την έρευνα την οποία διεξήγαγα γύρω από το λίμα Βία, ώστε να φωτίσω το ψέμα που διδάσκεται στα σχολεία μα τώρα και 40 χρόνια για τον εθνικό μα ύμνο και όχι μόνο. Διότι αυτό, είναι, αυτό που έχει συμβεί με τον εθνικό ύμνο είναι απλώ ενδεικτικό του τι γίνεται σε όλα τα άλλα θέματα. Διασταυρώνοντας το λίμα βία και τα παράγωγά του σε αρκετά λεξικά παλαιότερων και νεωτέρων εκδόσεων, έχω κάπου 8 λεξικά εδώ πέρα από το 1933 έως το σήμερα, στα νεότερα γίνεται λόγος για την έννοια της βιασύνης στο λίμα βιά, όταν η, βιά, όταν η βία τονίζεται στο α. Και όντω βρήκα μερικά παραδείγματα στο λεξικό του Δημητράκου όπου αυτό ισχύει, όπως το «ο παπάς με βιά» τα λέει επειδή έχει κι άλλη βάπτιση. Ή πάει με βιά και χάνεται στον δρόμο. Εν τούτης όμως, στο λεξικό Προείας του 1933, το παλαιότερο που έχω, ανακάλυψα μία καταχώρηση κάτω από την οποία η λέξη βία, όπου το βιά με τονισμό, α, τη βία, δηλαδή με τον τονισμό στο γιώτα, ξεκάθαρα σημαίνει βία στην παροιμία και την βιάν ο Θεός την έδωκε. Δηλαδή, η βία είναι πολλά και σαν και επιτρεπόμενη εκ του θείου νόμου. Άρα, η μεταφορά του τονισμού στην εποχή, κατά την εποχή του εθνικού μας ποιητού, έφερε και τι δύο έννοιε, αυτήν τη βία και τη ταχεία ορμή, τη σφοδρότητος, όπω το παράδειγμα α, η βιά του νερού χάλασε τον δρόμο. Και αναλόγω με το περιεχόμενο, εναλλάσσεται η ερμηνεία, η έννοια. Στην περίπτωση του εθνικού μα ύμνου όμω δεν υπάρχει αφιβολία για το τι εννοούσε ο Διονύσιος Σολομός που κάτεχε αυτή την μυθοπλασία γύρω από το όνομα της βίας, την αρχαιοληνική. Όχι μόνον ένεκα του περιεχομένου, του σπαθιού, αλλά επειδή στο αρχικό του χειρόγραφο η λέξη βία τονίζεται πάνω από το ιότα και έτσι τυπώνονται στα βιβλία πριν το 1980. Και με αυτόν τον, τον τονισμό που προσδίδει ξεκάθαρα την έννοια της βίας τυπώθηκε η πρώτη Πα, παρτιτούρα του Εθνικού Μασίμνου στο Λονδίνο του 1873, την οποία βρήκα στο αρχείο α, του Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, στο Ριζιτοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης και είναι διαθέσιμο σε pdf για όποιον, όποιον θέλει να το ψα, α, πια, ψάξει. Δία λοιπόν απαιτεί ελευθερία για τον Σολομό. Αν και στα σχολικά τραγουδάκια όπω είπα και στα σημερινά έντυπα τονίζεται στο α κυρίω για το μέτρο. Αναφερόμενο στο λεξικό του Μπαμπινιώτη, ωστόσο, η λέξη βιά δεν έχει δική τη καταχώρηση, αλλά είναι βολικά σφινωμένη κάτω από το λίμα βία με υποσημείωση που του αποδίδει την αυθαίρετη έννοια τη βιασύνη στο περιεχόμενο του εθνικού μα ύμνου. Γιατί το κάνει αυτό. Υποπτεύομαι ότι αυτό ίσω και να έχει εφαρμοστεί τεχνιέντο, επειδή το θέμα του εθνικού ύμνου θεωρείται εφλεκτό. Σε αυτό το σημείο που μα παραπέμ στην βία, εάν θέλουμε να αντισταθούμε σε κάποια τυρανική εξουσία. Αν και η λέξη βία δεν περιορίζεται πάντα σε ομότητε, όπω και στην α, φράση ανωτέρα βία, που αναφέρεται σε βίε καταστάσει που περιορίζουν τι επιλογέ μα, ο εθνικό σπίτι παρουσιάζει μια ελευθερία που κρατάει το σπαθί και με την κόψη, την τρομερή που φέρει, την όψη που δηλώνει ότι είναι έτοιμη να το χρησιμοποιήσει κιόλα. Να ασκήσει βία για να εξασφαλίσει την ελευθερία τη. Δεν βιάζεται να πιάσει κάποιο λεωφορείο. Όλα αυτά δεν αναφέρονται στα λεξικά μα, αλλά και ούτε στα σχολικά μα βιβλία. Όλα αυτά τα προαναφερόμενα, τα οποία έχουν πολλέ διδαχέ. Προφανώ η τυραννική εξουσία των τελευταίων 40 ετών έχει παρισφρήσει τώρα και πολλά χρόνια σε αυτά με του δικού τη αναγνωρισμένου, εντό εισαγωγικών, ακαδημαϊκού που τα αποκρύπτουν ή δεν τα γνωρίζουν ήδη κιόλα. Χωρί σημεία αναφορά αντιστασιακών διδαγμάτων στην γλώσσα του και στον πολιτισμό του όπως και η αντιστασιακή στάση μιας ελευθερίας έτοιμη να ασκήσει βία, όταν αυτή απειλείται, ένας λαός μετατρέπεται σε ένα σπόνδυλο, χειραγωγήσιμο μόρφωμα, που θα έχει απολέσει κάθε ίχνος ανάτασης, αντίστασης και εθνικής αξιοπρέπειας. Η άσκηση βίας τιμά τον πολιτισμό μας και επιτάσσεται μόνον όταν υπάρχει εθνική ομοψυχία. Κατά ενό τυραννικού καθεστώτο, όταν όλε οι άλλε μεθόδοι, δηλαδή αυτέ του εκλέγην, του διαλόγου και τη διπλωματία, έχουν πλέον εξαντληθεί, και απειλείται η ακαιρεότη τη κοινωνία και του έθνου. Και όχι, δεν ασκείται με προπυλακισμού κατά ραμολιμέντων που ακροβατούν στην άνοια του μισελλινισμού. Κάτι τέτοιο θίγει τον πολιτισμό μα. Αυτό ο Κλείνοντα. Προτείνω λοιπόν να υιοθετήσουμε το βίαιο ύφο της θεάς ελευθερίας και με κόψη της ελληνικής μας νοήσεως να ορμήσουμε και να επανεκτήσουμε τις κοινότητες των χωριών μας. Να πονέσουμε μαζί και να πάρουμε τη γη μας πίσω, την παραγωγή μας. Αυτή είναι φίλοι μου η χρήσιμη και δημιουργική βία. Η αυθυποβολή του δημιουργικού πόνου με στόχο την ανάταση, την αριστεία. Αυτά έχω να πω. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε.